Θύελλα στους κόλπους του πυροσβεστικού σώματος προκαλεί κατεπίγουσα διαταγή που έφτασε και στην περιφερειακή διοίκηση της Κρήτης, η οποία επιβάλλει άμεσο και αναγκαστικό εμβολιασμό του προσωπικού της ΕΜΑΚ κατά του COVID-19. Δεν ξέρω το ύφος αυτής της διαταγής, που τρόπο την να έχει μια απειλή. Ή θα εμβολιαστείς ή θα πας σε μια άλλη υπηρεσία. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Ωραία, σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε μια άλλη υπηρεσία. Εκεί υγειονομικό πρόβλημα δεν θα δημιουργήσουν αφού δεν θα εμβολιαστούν. Μιλάμε ξεκάθαρα μόνο για την ΕΜΑΚ, ενώ στα νοσοκομεία μας οι νοσηλευτές και οι γιατροί δεν έχουν μπει σε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται άμεση μετακίνηση σε διαφορετικό πόστο για όσους δεν εμβολιαστούν, όπως επιβεβαιώνει η κυβερνητική εκπρόσωπος. Πρόκειται για μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες της πυροσβεστικής όσων από την ΕΜΑΚ δεν έχουν εμβολιαστεί. Προφανώς αφορά επιχειρησιακούς λόγους. Η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην Ελλάδα διαθέτει 400 στελέχη, από τα οποία 44 στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μη εμβολιασμένα στελέχη σε επίπεδο Κρήτης είναι 12. Περίπου το 80% των συναδέλφων μου στην ΕΜΑΚ αλλά και ευρύτερα στο πυροσβεστικό σώμα έχουν εμβολιαστεί. Οι υπόλοιποι έχουν κρατήσει λίγο πιο πίσω τον εμβολιασμό λόγω κάποιου φόβου, κάποιας αμφιβολίας που έχει δημιουργηθεί ευρύτερα στον ελληνικό λαό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μας βρίσκει αντίθετο σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η φυσική μας ηγεσία αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση, επικαλούμενη τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Αλλά φανταστείτε ότι εμείς έπρεπε να εμβολιαζόμαστε τουλάχιστον για υπατήτηδα Α, Β και τέτανο. Μιλάμε τώρα για τρία νοσήματα τα οποία μπορεί ανά πάσα όλη στιγμή να τα κολλήσουμε. Τα 2/3 των ειδικά εκπαιδευμένων διασωστών έχουν ήδη εμβολιαστεί, επισημαίνουν οι συνδικαλιστές του πυροσβεστικού σώματος, χαρακτηρίζοντας αδιανόητη την απόφαση του αρχηγείου που φέρνει ανέτεια την ΕΜΑΚ απέναντι από την κοινωνία. Όπως εξηγούν, η αντικατάσταση των στελεχών της ΕΜΑΚ είναι αδύνατη από μη εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Εδώ το 1/3 περίπου δεν έχει εμβολιαστεί. Αν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα φύγουμε, δεν πάμε, δεν εμβολιαζόμαστε, ποιοι θα τους αντικαταστήσουν? Αυτοί που δεν είναι υποτίθεται εκπαιδευμένοι ή έχουν αυτή την εξειδίκευση για να είναι στην υπηρεσία αυτή? Πολλά είναι τα ερωτήματα. Στις υπομνήσεις των συνδικαλιστών ότι η υποχρέωση εμβολιασμού είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και τις προσωπικές ελευθερίες, συνταγματολόγοι όπως ο Αντώνης Μανιτάκης κρίνουν απόλυτα σύνομη την απόφαση. Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των στελεχών της ΕΜΑΚ είναι απολύτως σύμφωνη με τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας. Δεν μπορεί ωστόσο κανένας να απολυθεί αν αρνηθεί τον εμβολιασμό. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ζήτησε μέχρι την Παρασκευή να έχουν σταλεί αριθμητικά και όχι ονομαστικά λίστες με τα μη εμβολιασμένα στελέχη. Με ποιο συνάδελφο και ποιο προσωπικό μπορεί να αντικατασταθεί αυτός ο εξειδικευμένος υπάλληλος? Οπότε και σε μια άλλη διάσταση του πράγματος. Όπως όλα δείχνουν, τα στελέχη της ΕΜΑΚ είναι οι πρώτοι δημόσιοι λειτουργοί που οφείλουν υποχρεωτικά να εμβολιαστούν, καθώς πιθανότατα ακολουθεί το υγειονομικό προσωπικό.